μετά από όλα αυτά που είδαμε, όλα όσα έχουν γραφτεί, υποθεί και ό,τι γνώμη έχει ο καθένας. Ο Μπορμπαλάν ήταν καλό στον τελικό. Η διαιτησία ήταν καλή. Mm-hmm. Ο Μπορμπαλάν πέρασε και ένα μήνυμα ότι διαιτητές, είτε πρώτο λεπτό είναι, είτε έκτο, είτε 92, ό,τι βλέπετε σφυρίζεται. Φυσικά αυτό εδώ με τους Έλληνες διαιτητές δεν γίνεται, γιατί οι Έλληνες διαιτητές είναι έρμεο των παραγόντων για το αν θα είναι στους πίνακες, για το αν θα μείνουν στους πίνακες ή αν θα γίνουν διεθνείς. Και επειδή πολλοί φωνάζουν πάρα πολύ καιρό δεν θέλουμε τους διεθνείς διαιτητές, μα οι διεθνείς διαιτητές αυτοί δεν γίνανε με τη διοίκηση γραμμένου, μόνο ο Παπαδόπουλος έγινε. Ήτανε διεθνής. Όλοι οι άλλοι είχαν γίνει ήδη με προγενέστερες διοικήσεις. Ερώτηση. Προκύπτει λοιπόν ένα δεδικασμένο, να το πω έτσι μεταφορικά. Σφύριξε ένα πολύ κρίσιμο μάτς για τη σεζόν, τον τελικό κυπέλλου, το δεύτερο τίτλο έκρανε, ένας ξένος διαιτητής. Πολύ καλός, με όνομα βιογραφικό που τα πήγε, όπως λέτε, πολύ σωστά και καλά. Δημιουργεί λοιπόν αυτό δεδομένα για την επόμενη σεζόν και μαθαίνουμε ότι πάει να περάσει διάταξη με έγκριση FIFA και UEFA να έρχονται ξένοι διαιτητές. Να σφυρίζουν. Τι σημαίνει αυτό, κάνω συνολικά το ερώτημα, για την ελληνική διαιτησία γενικότερα. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή θα ξέρετε όλοι ότι οι διαιτητές είναι απλήρωτοι. Η ιστορία των ανθρώπων αυτών κόστησε γύρω στις 30.000. Ναι. Για αυτούς βρέθηκαν χρήματα. Ναι. Για τους Έλληνες διαιτητές δεν υπάρχουν. Σήμερα λοιπόν βγήκε και ένα ωραίο μανιφέστο από τον Απόλλωνα Πόντου, ο κύριος Καλαϊτζίδης ο Δημήτρης, λέει και εμείς στη Football League θέλουμε ξένους διαιτητές. Ναι. Άρα λοιπόν καλά πάμε να βάζουμε ξένους διαιτητές και συνέχεια, αλλά να μείνω και σε κάτι άλλο. Έχω εδώ πέρα ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα του κυρίου Περέιρα. Το Σεπτέμβριο είπε, το ρώτησαν λέει, αν θα έβαζε ποτέ ξένους διαιτητές. Ναι, στο ξεκίνημα της σεζόν. Μπράβο, και λέει, αν το έκανε αυτό, θα έβγαζα άχρηστους και ανίκανους τους Έλληνες διαιτητές. Είπε τότε. Ναι, και εγώ, αν μου κάνανε και στην πορεία να φέρω ξένους διαιτητές, δεν θα γινόμουν αρχιδιαιτής. Προχθές λοιπόν, αφού έβαλε τον ξένο διαιτητή, λέει μετά ότι ρίσκαρα και δεν ήθελα να ρίξω τους Έλληνες διαιτητές σε εχθρικό περιβάλλον. Για να τους προστατεύσω. Τι εννοεί ο ποιητής. Εγώ λοιπόν κάνω μια ερώτηση να μου πει ο ποιητής τι εννοεί. Η δήλωση του Σεπτεμβρίου ήταν η κανονική, η δήλωση αυτή που κάνει τώρα ή αυτό που θα το επιβάλλουν να φέρνει διαιτητές όπου το ζητάνε η ομάδα.